μια ιδιαίτερη και πολύ σημαντική περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Μενίκιου και του Φαλακρού όρους. Έχει μία σειρά από μορφές διονυσιακού θεάτρου, μία σειρά από πολύ σημαντικά λαϊκά δρόμενα, τα οποία δυστυχώς ακόμη δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν αποτυπωθεί στο εύρος και στην αξία, τη θεατρολογική, την φιλολογική, την λαογραφική που τους αξίζει και τους πρέπει. Βρισκόμαστε σήμερα στην Πετρούσα για να καταγράψουμε τους χορούς και τα τραγούδια της. Έχετε εδώ μια πολύ ωραία εκδήλωση, το Μπάμπι Ντεμ που κάνετε, ναι, ναι, με τους Αράπηδες. Ναι. Τι έχει αλλάξει το έθιμο όμως? Τίποτα, σχεδόν όλα προσπαθούν να τα κάνουν όπως ήταν παλιά. Βγαίνουν έτσι Αράπηδες τα κοντούνια πάλι, Αράπηδες βγαίνουν, μερακλείδες υπάρχει, πολλούς. Γιατί τους κάμνατε τους Αράπηδες? Πρώτα-πρώτα γιατί κάνανε τη Καμίλα. Για πες. Μαζί με τη Καμίλα και τα καρναβάλια. Δεν τα λέγατε καρναβάλια όμως. Ναι. Δεν τα λέγατε. Αράπηδες. Αράπηδες, ναι. Ναι, μάθονταν με τα... Εντάξει, με... Αράπηδες. Από το Τζιάκι. Τα κουδούνια γιατί τα βάζατε στη μέση? Τα κουδούνια... Ναι. Τα βάζανε, ξέρω εγώ, να γυρνάνε και να ακούγονται ότι έρχονται. Να φύγουν οι κακάτζαροι. Να φύγουν τα κακά πνεύματα, οι κακάτζαροι, Τσέτα λέγονται. Η Τσέτα, η ομάδα. Η ομάδα, λοιπόν. Πόσα άτομα είχε η Τσέτα? Α, από 40. 40. 40 άτομα. Παλικάρια όλα. Βέβαια. Εσύ έγινες Αράπης. Εγώ είμαι ο Ρουδερομπέφης. Εγώ είμαι από... Από, να μην σου πω από 11, θα σου πω από 20 χρόνια. Κορυφαίο γεγονός στην Πετρούσα του Μπάμπιντεμ. Δεν περιμένουμε ούτε Χριστούγεννα, δεν περιμένουμε ούτε Πρωτοχρονιά στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου. Το Μπάμπιντεμ όμως γιορτάζεται η μέρα της Μπάμπος, δηλαδή της Μαμής, γιορτάζεται τη Σωσία Δομνίκη που είναι στις 8 Ιανουαρίου. Ναι. Έτσι γιορτάζονταν και σε εσάς εδώ παλιά? Και στις 7. Ξεκινούσε από τις 6 το μεσημέρι όταν έπαιρναν. Αυτός που έπιανε το Σταυρό ήταν η ομάδα, η Καμιλάρκα παρέα, η παρέα της Καμίλας. Και γυρνούσαν και παίρνανε από. Φωτίζανε. Με το Σταυρό φωτίζανε, ναι, και παίρναν τα απαραίτητα για να ταΐσουν την Καμίλα για το διήμερο που την είχαμε εδώ στο χωριό, όταν είχαμε αληθινή. Mm. Στις 7 του μήνα γυρνούσαμε πάλι
με την Καμίλα, με τα κουδούνια, με τις στραγόμορφες αυτές αμφιέσεις που είχαν, με τα ανδρίκελα, ό,τι είχαμε και ό,τι σκεφτόταν ο καθένας. Και πηγαίναμε και αυτός ήταν ο φωτισμός του χωριού για μας. Μας περιμένει ο κόσμος και έτσι και γίνεται και σήμερα έτσι. Ακόμη, ναι. Περιμένει ο κόσμος, περιμένουν στις γειτονιές, βγαίνουν οι γιαγιάδες που δεν μπορούν να συμμετέχουν. Αυτές συμμετέχουν προσφέροντας το τσίπουρο, προσφέροντας το κρασί, άλλο σε ελιές, άλλο στο τυσί του. Αυτά είχαν τα προϊόντα τους, ναι. Αυτά είχαν. Και αυτό κάνουν και σήμερα. Θέλω να μου παίξετε ένα σκοπό που παίζατε που χόρευε η τσέτα. Που χαρακτηρίζουν την Πετρούσα είναι ο λεβέντικος χορός, η Χαράπτσκα, από τον Χαράπι, ναι. Τους αράπηδες που έχουμε στο είναι ο χορός, είναι και η κατεξοχήν μελωδία που συνοδεύει την τσέτα. Πάντα. Των αράπηδων, στους πομπικούς, στις πομπικές τους αυτές μετακινήσεις. Αυτή είναι η μελωδία που χαρακτηρίζει και μόνο την Πετρούσα. Δεν θα το βρείτε σε άλλα χωριά των γηγενών τριγύρω που έχουμε. Γάιδες εδώ, ναι. Κάνα δύο-τρεις γέροι. Μετά βγήκαν λίρες, νέα παιδιά, πέθαναν και αυτοί, γέρασαν. Πέθαναν οι γαϊδαζίδες, πέθαναν και οι γάιδες. Βρε, ούτε ένας δεν έχει όρεξη. Ναι, αλλά όμως μαζί με τους γαϊδαζίδες και τους λιρατζίδες και τους δαχαρετζίδες, ναι. Πέθανε και ένα ωραίο άλλο έθιμο που είχατε. Μίσης. Κούρα γκλαβίνα μπάμπιντεν. Μάλιστα. Του είπε σωστά, ένας παλιό γερός το είπε έτσι μια φορά και βγήκε στο πανέλο. Τι ήταν αυτό? Γέρος. Σαν να του είπε αηδία. Αηδία σαν να του είπε. Δηλαδή. Ναι, στη τσέτα, μέσα στο... Στη τσέτα, ναι. Σαν στην ομάδα ήταν. Ήταν ένα κοφίνι, λέει, έπαιρνε ένας γυμνός μέσα, με το καπάκι από πάνω. Και όποιος ήθελε να το δει το γυμνό, σήκωνε το καπάκι, έδινε δραχμή μέσα και τον έβλεπε. Λοιπόν, μπατανέστη. Ακούω. Τώρα, πόσα χρόνια έχεις? 93. 93. Και εσύ, καπετάνια? 83. 10 χρόνια. Είστε η παλιότερη μουσική της Πετρούσας τώρα αυτόν τον καιρό, Είναι η παλιότερη. Έτσι δεν είναι? Αυτή. Είδαν τα μάτια σας, Εκεί. Λοιπόν, τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Ναι. Δεν πιάνουμε κανένα σκοπό να παίξουμε. Ναι. Κάνα τοπικό δικό σας εδώ. Μας πήραν τη δασκάλα. Παλιολαδίτικο. Έτσι, έτσι. Αυτά τώρα τα παλιολαδίτικα τραγούδια, εσείς εδώ τώρα ως χωριό έτσι, δίγλωσσο, σας τα επέβαλαν μια Γιώργο, εποχή. Εγώ που παίζω 72 χρόνια λίρα, ναι. Και τα έχω παίξει αυτά τα τραγούδια, πώς μου τα παρουσιάζουν τώρα από τη Κουζάνη και από το αυτό? Καλά. Γιατί το παίρνουν έτσι το πράγμα? Τώρα. Ξεκίνησα να σε λέω κάτι και δεν άκουσες. Έχεις δίκιο βέβαια, διότι όταν ένα πράγμα παίζεται σε έναν τόπο 70, 80, 100 από χρόνια. Από αυτό μου επιδεισύει. Γίνεται πια μέρος του τόπου αυτού. Και αυτά τα πήρα εγώ από τους παλιούς πάλι. Υπήρξε μια περίοδος
εσείς τα δίγλωσσα χωριά που περάσατε κάποιες δυσκολίες. Βέβαια. Αλλάξαν τα τραγούδια σας. Δηλαδή, ο Μεταξάς, να το πούμε έτσι, ας πούμε, σας είχε επιβάλει. Πες μπατανέστα, λέω ψέματα. Ρέγγες. Όποιος έλεγε την άλλη γλώσσα. Καθάρισε και ρέγγα. Και τον έστελναν. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, στα πλαίσια, ας πούμε, του εξελληνισμού κατά κάποιο τρόπο, ήρθαν αυτά τα τραγούδια. Τα έφεραν οι χωροφύλακες, οι παλιολαδίτες, οι μωραΐτες, οι δάσκαλοι στα χωριά σας. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει, ήταν όλοι από κάτω. Δεν είναι, από εδώ κανένας δεν ήταν. Μα κανένας χωροφύλακας και δάσκαλος δεν γίνονταν από τη Μακεδονία τότε. Όλοι από κάτω μας έρχονταν. Εύκολη πρόσβαση σε έναν δάσκαλο χορού που ταυτόχρονα είναι και ερευνητής και επιβάλλεται να είναι ερευνητής, το να μπαίνετε μέσα στα σπιτιά και να συλλέγετε αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που θέλετε. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο στην αρχή, και αφού μιλάμε τώρα για την Πετρούσα που είναι και το χωριό μου, αλλά μόλις αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν τι κουβαλάς και αν αγαπάς τον τόπο. Και το καταλαβαίνουν πολύ το εύκολα. Το καταλαβαίνουν αμέσως. Με δύο λέξεις. Έτσι, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που κουβαλούν την παράδοση, και ευτυχώς προλάβαμε αρκετούς έτσι γέροντες εδώ στο χωριό, ανοίγουν πάρα πολύ εύκολα. Έχουν μεράκι να πούνε, να τα εμπιστευτούν και να τα ακουμπήσουν. Έχουν ανοίξει μπαούλα, έχουν βγάλει φορεσιές. Έχουν ανοίξει μυαλά, έχουν ανοίξει ψυχές. Κατά πόσον εσείς αγγίζετε αυτές τις ψυχές, εσύ την είπες τη λέξη. Mm-hmm. Κρατώντας αυτήν την παράδοση που σας παραδίδουν, κατά πόσο τη σέβεστε, κατά πόσο δε βάζετε νέα βήματα, νέες κινήσεις, καινούργια στοιχεία μέσα και στο ενδυματολογικό και στο μουσικό και στο χορευτικό. Το δικό μου το λάθος, τη δική μου δουλειά, και τη βάζω εισαγωγικά και δεν θέλω να λέω ότι είμαι χοροδιδάσκαλος, είναι αυτό που αγαπάω, είναι ότι ανοίγω και εγώ την ψυχή μου. Ανοίγω την ψυχή μου. Γι' αυτό και ψάχνω. Δεν θα είχα ανάγκη να μπω σε σπίτια στο χωριό για να μου πούνε πώς χορευόταν ο κάθε χορός και σε ποια περίσταση, έτσι, ή να δω τον παππού ή να δω τη γιαγιά. Θα σκαρφιζόμουν πράγματα μόνη μου. Εγώ όμως είχα την ανάγκη να πάω πιο βαθιά. Να το δω και να το σεβαστώ έτσι όπως είναι.
γυαλιό. Βγήκε σαν φορά στην τηλεόραση. Όχι. Φωτογραφίες αρέσουν να βγαίνεις. Απ' τα νιάτα σου έχεις φωτογραφίες, έτσι. Ναι. Έβγαινες. Απ' τα δίπτα νιάτα μου. Να. Έχεις, ε. Αυτή δεν είναι. Εδώ πόσο χρονών είσαι εδώ. Πόσο, είμαι παντρεμένη ήμουν. Η τελευταία που έβαλε αυτή τη φορεσιά εδώ, στο χωριό σας. Ποια ήταν, ας πούμε. Η μάνα μου φορούσε, εγώ όταν παντρεύτηκα τα είχε βγάλει. Ποια χρονιά παντρεύτηκες εσύ. 46, πότε καλέ, κούλα. Του 46. Αλλά πριν είχε τέτοιες φορεσίες που φορούσαν, δίνονταν ωραία. Όσοι ήταν και πλούσιες και ντούβλες φορούσαν. Αυτό τι είναι, ας πούμε, τώρα εδώ, μαντήλι είναι, ε. Ναι, είναι καλοκαιρινή μαντήλα. Το χειμώνα φορούσαν πιο αλλιώτικες. Έτσι παρδαλή αυτή για το καλοκαίρι. Ναι, κόκκινη. Κόκκινη και αρούμενη. Αυτό πώς το λέγατε εδώ. Κουλάνι. Ε? Κουλάνι. Κολάνι. Ναι. Κουλάνι. Το πλέκανε αυτό με τα χέρια. Εδώ. Αυτό εδώ περνούσε με μια κλουστή. Κι εγώ είχα περάσει. Αλλά πρέπει να ξέρεις γιατί από τα άλλα ήξερα, τα δικά μας που κεντούσαμε. Μετράς πόσα χάντρα έχει η σειρά. Βάζεις σημάδι, πάλι μετράς άλλα. Και όταν θα τα κουβαριάσεις, τότε θα αρχίσεις το πλέξιμο και πάει μόνο του, γίνεται σχέδιο. Αυτή τώρα εδώ η φορεσιά εδώ που έχετε, είναι παλιά φορεσιά τώρα αυτή. Σεγέ είναι αυτή. Ναι. Αυτή είναι σεγέ, αυτό είναι το πουκάμισο. Εδώ από πάνω από τη σεγέ φορούσαν μια ιντυρί, τη λέγανε. Μάλιστα. Ως κάτω εδώ να σκεπάζει τα μανίκια. Παλαιότερα έφτιαχνε πολύ ζέστη, μια ως εδώ. Και φορούσαν εκείνο λεβεδέ, του λέγανε. Πιο κοντός εδώ, για να είναι δροσερό.